Κύριε Πρόεδρε, έχει προκύψει μείζον θέμα. Έχει προκύψει μείζον θέμα με την εκλογή εκπροσώπου προπονητών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Και νομίζω ότι οφείλουμε να πάρουμε μια θέση. Τουλάχιστον εμείς αισθανόμαστε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανάγκη να πάρουμε θέση. Και είναι φανερό ότι τον κύριο Αβγενάκη τον έχει ενοχλήσει αφάνταστα. Του έχει τσαλακώσει πραγματικά τον εγωισμό η εκλογή του κυρίου Πομάσκη ως εκπροσώπου των προπονητών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Διορισμός, προσέξτε, που έγινε 20-12 του 22 με βάση την δική του υπουργική απόφαση. Δική του. Και μάλιστα με ΦΕΚ 14-7 του 22. Τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις για την εκπροσώπηση των προπονητών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Ξαφνιαστήκατε, κύριε Αβγενάκη. Δεν το περιμένατε να είναι ο Πομάσκη ο εκπρόσωπος των προπολιτών, γιατί είχατε κατά νου να βγάλετε τον δικό σας άνθρωπο. Και σε κάθε περίπτωση δεν σας βγήκε. Έτσι δεν είναι, κύριε Βορύδη, ο κατά τα άλλα πιστικός κύριος Αβγενάκης, που λέτε ότι ήταν πάρα πολύ πιστικά τα όσα είπε. Και τι έκανε ο κύριος Αβγενάκης. Παρακαλώ, κύριε Βορύδη, έκανε. Τι έκανε ο κύριος Αβγενάκης. Ήρθε στα Μουλοχτά, φέροντας μια νέα υπουργική απόφαση. Και ΦΕΚ με ημερομηνία 31-12, μη γελάτε, 31-12 του 22, τροποποιώντας μία παράγραφο και προσθέτοντας επιπλέον δύο, μόνο και μόνο για να πετάξει το Πομάσκι από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Ντροπή σας. Και η ντροπή κοκκινήσει. Γελάστε όσο θέλετε. Ο αθλητικός κόσμος και ιδιαίτερα ο κόσμος του Στίβου δεν πρόκειται να κάνει δεκτή, ανεκτή αυτή την τακτική, πραξικοπηματική τακτική από την πλευρά του κυρίου Αβγενάκη. Πρόκειται λοιπόν για πράξη ανήθικη, καταδικαστέα και πρέπει να αποσύρετε την απόφαση, την νέα απόφαση, την νέα υπουργική απόφαση. Και εκτός από αυτό, αποκλείσατε και τα σωματεία. Αποκλείσατε σωματεία για να αλλάξετε συσχετισμούς και να βάλετε το δικό σας άνθρωπο. Οι σύλλογοι προπονητών που υπάρχουν είναι τρεις. Τρεις είναι. Η έκτη παράγραφος στο άρθρο 4 της νέας υπουργικής απόφασης πετάει τους δύο από τους τρεις έξω, δηλαδή Πάτρα Θεσσαλονίκη, που δεν είναι της αρεσκίας σας με το πρόσχημα ότι είναι επαρχιακή σύλλογη, άρα και τον Πομάσκη, και προωθείτε το σύλλογο της αρεσκίας σας, ο οποίος δεν μπορούσε πρωτύτερα να πάρει μέρος λόγω προθεσμίας της δικής σας, όπως όριζε η δική σας υπουργική απόφαση. Και επιπλέον με τη νέα υπουργική απόφαση ορίζεται ως κρίσιμη ημερομηνία 31-12 του 21 για να θεωρηθεί νόμιμη η εκλογή του δικού σας ανθρώπου. Ενώ στην προηγούμενη δική σας πάλι υπουργική απόφαση θεωρείται η ημερομηνία των τελευταίων αρχαιοαρχησιών ως η πιο κρίσιμη της οικίας ομοσπονδίας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξεφτιλίζεστε τόσο πολύ κάθε λίγο και λιγάκι. Εκδώστε, να σας προτείνω εγώ τι, εκδώστε ένα διάταγμα που να λέει ποιους θέλετε να ορίζετε στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Το ίδιο κάνατε με τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, τον Μακαρίτη τον Σεβαστή. Κάθε μέρα αλλάζατε τα όρια ηλικία στον πρόεδρο των ομοσπονδιών, μόνο και μόνο για να μην είναι ο Σεβαστής πρόεδρος. Είναι φανερό ότι και τώρα δεν θέλετε και εσείς και η παρέα σας τον κύριο Πομάσκη. Και ξέρετε γιατί δεν σας είναι αρεστός. Γιατί δεν συνάδει με τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό που υπηρετείτε, που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα πρεσβεύουν τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό. Δεν είναι δηλαδή ο σφουγγοκολάριό σας. Να το πούμε έτσι καθαρά, με απλά λόγια. Αξία λοιπόν και πολλές επιτυχίες έχουν πολλοί και δεν υποτιμούμε κανέναν προπονητή σε αυτή τη χώρα. Αλλά στην παρούσα φάση, αν όχι ο Πομάσκης, εκπρόσωπος των προπονητών στο ΣΕΓΑΣ, τότε ποιος? Για πείτε μας, την προηγούμενη βδομάδα βράβευσε και ο ΨΑΤ τον καλύτερο προπονητή, τον κύριο Πομάσκη ως καλύτερο προπονητή. Πρώτος και καλύτερος προπονητής έχει αναδειχθεί και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Και δεν μπορεί να εκπροσωπήσει εδώ στη χώρα του τους συναδέλφους του. Είναι πράγματα αυτά? Η γνώση στο αντικείμενό του, η καθημερινή επαφή με το άθλημα, με τα σωματεία, με τους συναδέλφους του προπονητές, ο ακέραιος χαρακτήρας του, οι επιτυχίες του με Ολυμπιακά μετάλλια που τον βγάζουν έξω από τα σύνορα της χώρας, και καθόσαστε και κάνετε τέτοιου είδους ντροπιαστικές πρακτικές, φασίζουσες αντίληψη, την κυρολεξία.
Αλλά δεν είναι μόνο δική σας έμπνευσης, είναι συνολικά της Νέας Δημοκρατίας και με την επιβράβευση βέβαια που έχετε και από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε, κύριε Βορύδη, αντιλαμβάνεστε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Να το χαίρεστε. Ένα επιτελικό κράτος, κρεατομηχανή για τα πιο επίλεκτα μέλη της κοινωνίας, όπως είναι ο κύριος Πομάσκη και ο κάθε Πομάσκη. Η αθλητική οικογένεια λοιπόν σας γυρνάει την πλάτη συνολικά ως Νέα Δημοκρατία και στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον αφήνει στη μοναξιά της απαξίωσης και προχωρά.